Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Βλάσης Καραπάνος είναι ένας άνθρωπος σκοτεινός και επικίνδυνος. Είναι αφεντικό του υποκόσμου με δυναμική αυτοπεποίθηση. Είναι βίαιος, σκληρός και αδίστακτος, με στυλ αλλά και με μια βαθιά αίσθηση του δικαίου. Στη φυλακή ελέγχει μια ομάδα σκληρών κρατουμένων, αλλά και τον διευθυντή της φυλακής. Από το τηλέφωνο ελέγχει και διοικεί μέσω των ανθρώπων του όλη την νυχταρινή ζωή του Ρεθύμνου. Μπορεί ο Βλάσης να είναι ένας άνθρωπος σκληρός, έχει όμως πολλά κοινά με τον Αστέρι. Είναι κατά βάθος ευαίσθητος και συμπονετικός, βοηθά τους συνανθρώπους του και φροντίζει να μην λείπει τίποτε από κανέναν. Εν τω μεταξύ θα ενημερωθεί πως ο Αστέρης μπήκε στη φυλακή και θα θέλησει να τον γνωρίσει, ενώ η Στέλλα θα κληθεί να χειριστεί τόσο την υπόθεση του, όσο και αυτή του Αστέρη σταματάκι. Ο Αστέρης και ο Βλάσης γνωρίζονται κάτω από δύσκολες και περίεργες συνθήκες. Ο Βλάσης βλέπει τον νεαρό συγκρατούμενο του να μην τρώει, να μην κοιμάται, να μην μιλάει. Και αμέσως του κινεί το ενδιαφέρον και τον πλησιάζει. Σύντομα ο Αστέρης θα καταφέρει να ανοιχτεί, θα μιλήσει για όσα τον απασχολούν, θα ξεσπάσει στα χέρια του Βλάση. Εκείνος θα σταθεί δίπλα του κάνοντας τα πάντα για να τον βοηθήσει. Ο Αστέρης βρίσκει μία προσωρινή σανίδα σωτηρίας στη φυλακή και όλα αλλάζουν. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.